ασφαλείας υγείας, να πετσοκόψετε προϋπολογισμούς, εργασιακά δικαιώματα, μέχρι και το δίκαιο αίτημα για την ένταξη των εργαζομένων στα νοσοκομεία, στα βαρέα και ανθυγιεινά, το θυμηθήκατε τώρα. Όμως κανείς σας, από όλους σας, όσοι κυβερνήσατε μέχρι σήμερα τον τόπο, δεν τόλμησε τόσα χρόνια να το κάνει πράξη, παρότι αυτοί που αναφέρονται σε αυτό είχαν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς για να υπάρξει υγειονομική θωράκιση, από την πρώτη στιγμή απαιτήσαμε να γίνουν προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με όλα τα μέσα και τις υποδομές. Επιμείναμε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος έπρεπε και πρέπει να μπει κάτω από την ευθύνη και τον έλεγχο του κράτους για να εξασφαλιστεί η επάρκεια και μέσων και υποδομών, αλλά κυρίως η τήρηση των κανόνων. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχαν αποτραπεί φαινόμενα όπως και η σπατάλη αρχικά διαγνωστικών τεστ που στον ιδιωτικό τομέα γίνονταν ανάλογα με το πορτοφόλι βέβαια του καθενός, ή πολύ περισσότερο η έλλειψη προστασίας σε ιδιωτικές δομές που στήχησαν μέχρι και τη ζωή και την υγεία ασθενών συνανθρώπων μας, αλλά και υγειονομικών σε αυτές τις δομές. Φυσικά αυτή την πραγματική επίταξη την απορρίψατε όλοι σας. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να βαφτίσετε επίταξη τη μίσθωση υπηρεσιών μέσω συμβάσεων του ΕΟΠΗ. Και αυτή ακόμη μεταζημίωτο βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε για τους μεγαλοκλινικάτες. Σταμάτητε με δυο μερίδες να μην τελευταίσουν. Εγώ λίγο θέλω. Και εγώ λίγο. Έχουμε και το κάτσε να πούμε τώρα. Δεν σημαίνει καραντίνα στη διεκδίκηση, στη φωνή του λαού. Δεν σημαίνει σιωπητήριο γενικό. Σαν και αυτό που ήθελε να επιβάλλει και επιδιώκει να επιβάλλει η κυβέρνησή σας με τη συμβολή δυστυχώς και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα μάλιστα μιας ψευδεπίγραφης υπεύθυνης αντιπολίτευσης, αλλά και με τη συνδρομή κάποιων μέσων ενημέρωσης που έχουν επιβάλει στην κυριολεξία καραντίνα στην πραγματική ενημέρωση, εξοβελίζοντας κάθε φωνή που αναδεικνύει κρατικά κενά και ελλείψεις. Σήμερα, μπροστά και στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, η φωνή του λαού, των εργαζομένων, των αγωνιών τους για το σήμερα και το αύριο πρέπει να ακουστεί πολύ πιο δυνατά. Ο τερματισμός της καραντίνας θα αποκαλύψει ακόμα περισσότερο την εικόνα. Θα αποκαλύψει ότι ο δημόσιος τομέας υγείας παραμένει αθωράκιστος. Και ας λέτε κύριε Μητσοτάκη πως έχουμε πλέον ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα. Για πείτε μας λοιπόν τι άλλαξε μέσα στους δύο μήνες σε συνθήκες κορονοϊού. Φυσικά ξέρουμε πολύ καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα. Ενώ χρειάζονται ως μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων τουλάχιστον 30.000 προσλήψεις υγειονομικών με βάση τα στοιχεία και αυτά που λένε οι αρμόδιοι οργανισμοί. Έγιναν μόλις 3.000 και κάτι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων μόνο 381 γιατροί και 2.692 νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Και μάλιστα όταν ξέρετε ότι και αυτές οι 30.000 που χρειάζονται είναι πίσω και από τις πραγματικές ανάγκες, αφού τα προηγούμενα χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες νοσοκομιακές κλίνες, έκλεισαν εργαστήρια, ακόμα και ολόκληρα νοσοκομεία. Τα κρεβάτια ΜΕΘ από 557 πριν την επιδημία έγιναν 775 τώρα. Στόχος σας βέβαια λέτε είναι να προσεγγίσετε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κρεβατιών ΜΕΘ. Αυτός όμως ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω από το 50% των κρεβατιών ΜΕΘ που θα έπρεπε να έχει η δική μας χώρα. Είναι αυτός ο μέσος όρος που στήχησε και στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτός ο μέσος όρος που ανάγκασε τους γιατρούς στην Ευρώπη και τώρα και πριν την επιδημία να αναγκάζονται να διαλέξουν ποιος
θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Το ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολύ πίσω, ακόμα και από τις καθημερινές ανάγκες του λαού, πολύ περισσότερο της πανδημίας, το ξέρουν εκατομμύρια ασθενείς με χρόνια νοσήματα που ανέβαλαν θεραπείες, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα νέα ιατρικά ραντεβού θα προσθεθούν τα προηγούμενα και στα οποία φυσικά το δημόσιο σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς. Άρα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, αυτά σας προτείνουμε. Τι να πρωτοπούμε, για τα προνόμια που δώσατε επίσης θα επιμείνουμε στη μεγάλη εργοδοσία, για τη δυνατότητα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία ή για τη δυνατότητα να επιβάλλει ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, μειώσεις στους μισθούς κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες. Για τη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε επιχείρηση να κάνει συνδυασμένη χρήση όλων των εργαλείων ευελιξίας, δηλαδή να μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασία σε τμήμα του προσωπικού, να αναστέλει τις συμβάσεις εργασίας άλλων εργαζομένων, να συνδυάζει αυτό το μέτρο και με τηλεργασία στον ίδιο εργαζόμενο και ό,τι άλλο γουστάρει. Ακόμα και να μεταφέρει εργαζόμενος από τη μια επιχείρηση στην άλλη επιχείρηση του ομίλου της, χωρίς όμως να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά τα δίθεν έξακτα, προσωρινά, βαθιά αντεργατικά, ήρθαν για να μείνουν. Και αυτό το λένε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι, που θέλουν βέβαια να μείνουν ασφαλείς, κύριε Μητσοτάκη, ασφαλείς όχι μόνο απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και ταυτόχρονα ασφαλείς απέναντι σε όλη αυτή την ασυδοσία. Θέλουν να μείνουν δυνατοί, προστατεύοντας τη ζωή τους, τα δικαιώματά τους. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να μεταφερθεί για κάποιο απότερο μέρος.